Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερ, είναι η εκπομπή επί της ουσίας, το εβδομαδιαίο ραντεβού με την ενημέρωση και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ, στο στούντιο της εκπομπής επί της ουσίας, έναν άνθρωπο του πολιτισμού, έναν άνθρωπο που υπηρετεί την παράδοση πιστά δεκαετίες, για να μιλήσουμε μαζί του με αφορμή την αναβίωση ενός εθήμου, για τις ρίζες του εθήμου, για τη σημασία του στις μέρες μας, αλλά και για τα φιλόδοξα σχέδια σε αυτή τη χρονιά. Είναι το 2024 η χρονιά που συμπληρώνεται 100 χρόνια από τον ξεριζωμό του καπαδοκικού ελληνισμού, κύριε Καπλάνη. Είναι μαζί μας ο Καπλάνης Ιωσηφίδης, πρόεδρος της στέγης πολιτισμού Νέας Καρβάλης, ο οποίος πότε με τα Σάγια, πότε με το Φεστιβάλ Ήλιος και Πέτρα, αλλά και με πολλές άλλες εκδηλώσεις, αλλά και με τα χρόνια, καταφέρετε, κύριε Ιωσηφίδη, να κάνετε τη Νέα Καρβάλη ένα χωριό, έναν οικισμό πλέον της πόλης της Καβάλας, ένα σημείο αναφοράς του καπαδοκικού ελληνισμού, με διεθνή ακτινοβολία. Καλώς βρεθήκαμε, καλέ μου φίλε, κύριε Σπιτσέρη. Όταν λέγατε αυτά που είπατε στον πρόλογο σας, σκεφτόμουν τη Νέα Καρβάλη όταν δημιουργήσαμε την στέγη πολιτισμού. Πραγματικά ένα χωριό με χαμηλές πτήσεις και ορίζοντα ομιχλώδη, λόγω της βιομηχανικής εγκατάστασης που υπήρχε τώρα, κυρίως των λιπασμάτων, στη συνέχεια ήρθαν τα πετρέλαια. Αυτό το οποίο έκανε τότε η στέγη πολιτισμού και στη συνέχεια το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών ήταν να οργανώσει και να οριμάσει την λογική της δυνατότητας. Να πιστέψετε στο όνειρο. Να πιστέψουμε στο όνειρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ξεκινώντας από το 1981 προετοιμάζαμε τον οικισμό για ένα μοντέλο ανάπτυξης που έπρεπε να κάνει την περιοχή της Νέας Καρβάλης μέλος μιας μεγάλης ανοιχτής πόλης. Δεν γνωρίζαμε τότε ούτε Καποδίστριες ούτε Καλλικράτηδες. Όμως, δεν υπήρχε τότε πιστεύαμε, αυτή η προοπτική, όχι, σε καμία όχι. Πιστεύαμε πάντοτε ότι η πόλη θα πρέπει να αναπτυχθεί ισορροπημένα και στα δυτικά της και στα ανατολικά της. Και αυτήν την ισορροπία επίσης πιστεύαμε, που είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και σήμερα ισχύει, ότι δεν μπορεί να την καταφέρει μόνη της η δομή ενός Δήμου. Δηλαδή, εάν δεν φτιάχναμε το μουσείο, αν δεν φτιάχναμε το θέατρο, αν δεν δεν φτιάχναμε το ακόντισμα και όλα όσα θα πούμε στη συνέχεια, δεν επρόκειτο η δομημένη ελληνική πολιτεία, το αθηνοκεντρικό κράτος, ούτε ο Δήμος Καβάλας να ασχοληθεί και να φτιάξει τέτοιες υποδομές για να στηρίξει και να πούμε σήμερα «Α, κάτι είναι η Νέα Καρβάλη». Αυτό το οποίο μας σώθησε να κάνουμε όλα αυτά και να είμαστε σήμερα σε θέση να μιλάμε για δεδομένα πράγματα πλέον, είναι το σπουδαίο παρελθόν της πόλης Καρβάλης στην Καπαδοκία. Ένα άσημο χωριό στην Ελλάδα, χτυπημένο από την ελονοσία, 1200 κάτοικοι μέσα σε 8 χρόνια πεθάνανε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν γεννήθηκε κανένα παιδί μέσα σε εκείνη την οκταετία, 1924-1932, δεν έχουμε καμία γέννηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μετά από όλο αυτό το χτύπημα, μια ακμάζουσα πόλη στην Καπαδοκία, και θα πούμε γιατί ήταν ακμάζουσα, να έρθει εδώ και να γίνει ένα χωριό, ένα τσαντιροχώρι που ήταν στην αρχή και στη συνέχεια ένας προσφυγικός οικισμός. Αυτό που μας όθησε ήταν ότι, βρε παιδί, είναι αυτό που είναι σήμερα, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα για τη Νέα Καρβάλη. Η Νέα Καρβάλη είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι σπουδαίο, είναι κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά την παρελθοντική του κατάσταση
Και όλα αυτά βέβαια έχουν σαν κλειδί τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος γέννημα θρέμα εκεί της Καρβάλης και της περιοχής, έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Από το 400 π.Χ. αυτή έφτασε μέχρι την ανταλλαγή και εμείς προσπαθούμε αυτήν εδώ την ιστορική δυνατότητα και δυναμική να την αδράξουμε και να τη φέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Και να που η Νέα Καρβάλη δεν έχει σήμερα στον τομέα που έχουμε αναλάβει φυσικά να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα μουσεία της Ελλάδος, τα πιο φημισμένα του κέντρου. Να κάνουμε όμως ένα μικρό... Ή τα καλύτερα εθιμικά δρόμενα που υπάρχουν στην πατρίδα μας. Με ένα τέτοιο εθιμικό δρόμενο θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα σε αυτή μας την εξιστόρηση, σε αυτή την αφήγηση. Να πάμε με τα Σάγια. Τα Σάγια κάθε χρόνο είναι ένα σημείο αναφοράς στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ένα πανάρχιο δρόμενο που συμπυκνώνει την πάλι, την προαιώνια πάλι του καλού με το κακό, έτσι. Αυτό είναι. Όλη η διαδικασία... Και προετοιμάζει αυτό την αναγέννηση της φύσης και όλα... Να δούμε όμως το ρεπορτάζ για τα Σάγια τα φετινά και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε γι' αυτό το σπουδαίο, το ξεχωριστό δρόμενο. Εν διορθάνει βαπτιζομένου σου, Κύριε, η Χριστιάδος εφανερώθη προς κίνηση, του γαλλιενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Κάτω από διαφορετικές δοξασίες, διαφορετικούς θεούς και θεότητες και καταλήγοντας στο μόνο και αληθινό Θεό, τα Σάγια γιορτάζονται σαν δρόμενο πλέον και εδώ στη Νέα Καρβάλη κάθε 5 Ιανουαρίου. Είναι πολύ σημαντικό το ότι γράφτηκαν στον κατάλογο της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς σαν γιορτή, σαν δρόμενο, εδώ και 3 χρόνια. Αναγνωρίστηκε δηλαδή διεθνώς η σημασία του εθίμου, του δρόμενου. Και βεβαίως ακόμα πιο σημαντικό το ότι αγκαλιάστηκε από το Δήμο Καβάλα στη Δημοφέλεια, που τώρα πια σιγά σιγά εκπνέει, το Δήμο Καβάλα στην κοινότητα Νέας Καρβάλης και από την νεολαία. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σάγιατα, βάγιατα. Γυλάνοτε κάγιατα, αζημιγιμίς, αζημιγιντάν, δεήλ, αντέτολτου, σάγιατα. Που σημαίνει, στα σάγια και στα βάγια, βγήκε και το φίδι πάνω στο βράχο και σφυρίζει, δεν είναι από την πείνα μας, έτσι κάναμε το έθιμο σάγια. Και τώρα, σύμφωνα με την παράδοση, θα ανάψουμε τη φωτιά για να κάψουμε τους καλικάντζαρους να πάνε στα έγκατα της γης. Χρόνια πολλά και αύριο με υγεία. Leila le, Leila le, Leila le, Oniki.
Τώρα αυτό που είδαμε, κύριε Ιωσήφιδη. Τα έχετε πολλές φορές, αλλά τι είδαμε ακριβώς, τι βλέπουμε εκεί πέρα. Καταρχάς είναι η φωτιά. Φωτιά είναι... Το καθαρτήριο. Το καθαρτήριο. Αλλά και πηγή ζωής. Η δύναμη. Δύναμη ζωής. Κοιτάξτε, αυτή η εθιμική διαδικασία ξεκινάει από χρόνους πολύ παλιούς. Από τα χρόνια εκείνα που οι κάτοικοι στην Καπαδοκία ήτανε λάτρεις των τοπικών θεοτήτων, αλλά και στη συνέχεια και ζωροάστρες. Δηλαδή, πίστευαν ακράδαντα ότι το πυρ, η φωτιά, έχει μία δύναμη καθαγιαστική και καθαρτική. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι, λοιπόν, αυτό που είδαμε, η εθιμική διαδικασία, είναι ότι οποιοδήποτε κακό υπάρχει την αρχή της νέας περίοδου, γιατί πιθανόν τότε δεν ήταν και νέος χρόνος. Ήτανε δηλαδή, η νέα περίοδος. Η νέα περίοδος, γιατί εκεί στα Καραμαλίδικα η κοπελιά είπε «Σάγια τα βάγιατα», βγαίνει στα Σάγια και στα Βάγια, βγαίνει το φίδι και σφυρίζει επάνω στο βράχο, που σημαίνει αρχίζει η αναγέννηση της φύσης. Έδωσε το ακραίο παράδειγμα για να νιώσουμε ότι αλλάζει το πράγμα. Αυτό είναι η χειμερινή περίοδος την οποία περνάμε. Άρα δεν είναι η πρώτη του χρόνου. Ωστόσο όμως, δεν είχαν την πρώτη του χρόνου, είχαν όμως το 12ήμερο. Είχαν δηλαδή τις γιορτές που ξεκινούσαν από τις 24 Δεκεμβρίου και τελειώνανε στις 5 του Γενάρη. Αυτό όλο... Το ίδιο ήταν και τα Ηλιούγεννα. Αυτό όλο ήρθε και έδεσε, εφόσον ήταν ισχυρό και ήθελε να παραμείνει, γιατί πάρα πολλά τέτοια δρόμενα έχουν χαθεί στη διάρκεια του χρόνου. Εφόσον λοιπόν ήταν τόσο δυνατό στις ψυχές των ανθρώπων και στις τελετουργικές τους διαθέσεις και έπρεπε να μείνει, έπρεπε να ενωθεί με την χριστιανική θρησκεία και παράδοση, να δεθεί και να γίνει ένα. Άλλωστε, η Καπαδοκία είναι αυτή η οποία τον 4ο αιώνα έδωσε, συμφιλίωσε, λέμε, τον ελληνισμό με τον χριστιανισμό, τον εθνικό ελληνισμό με τον χριστιανισμό. Αυτή είναι οι Καπαδόκες πατέρες Εκκλησίας μας, Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος κτλ. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δέσιμο, ένα
πασιφανές δείγμα δεσίματος της αρχαίας λατρείας με την χριστιανική πίστη, η οποία έρχεται και κάνει την παραμονή των Χριστουγέννων ημέρα προσδοκίας για τη γέννηση του Θεανθρώπου στο σπήλαιο και στη συνέχεια περνάει το 12ήμερο και φτάνουμε στις 5 του Γενάρη, όπου είναι η παραμονή της ελπίδας του τελικού καθαγιασμού μέσω του αγιασμού και της βαπτίσεως του Κυρίου και των υδάτων και της φύσης, και εκεί τα πράγματα έρχονται και δένουν μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι μερικές φορές μπερδεύονται, ξέρετε. Τι είναι αυτό, κερατάκια. Τι φορούν τα σάγια? Τα σάγια φορούν φορεσιές της λαϊκής φαντασίας, όπως τις είχαν φανταστεί οι άνθρωποι τότε, ότι ήταν όντα μικρά, μικρόσωμα, εξού και παιδάκια, με κέρατα, αϊκίνητα, ζημιάρικα, με ζήλια για τη ροή των πραγμάτων επάνω στη γη και τη ζωή των ανθρώπων, και ότι δημιουργούσαν φασαρίες σε αυτό το 12ήμερο, δημιουργούσαν δηλαδή καταστάσεις που στενοχωρούσαν τους ανθρώπους. Γι' αυτό και τρέχουν άναρχα γύρω. Ακριβώς. Άνοιγαν τις πόρτες από τους στάβλους και φεύγαν τα ζώα έξω και τα χάναν οι άνθρωποι τα ζωντανά τους. Πήγαιναν στα μανδριά, ξυπνούσαν τα πρόβατα και έφευγαν έξω. Δηλαδή, τέτοιου είδους ανακατοσούρες. Πήγαιναν στα αμπάρια των σπιτιών και ρίχνανε κάτω τα αλεύρια. Σβήναν τα τζάκια και οι άνθρωποι μένανε στο κρύο. Κάτι τέτοια πράγματα δηλαδή, ζημιές πολλές στους ανθρώπους. Και βέβαια οι γυναίκες κρατούν εικόνες στα χέρια, που κι αυτό είναι η αποτροπή του να πλησιάσουν τις γυναίκες που θέλουν να καλαντήσουν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε». Να μην πάνε κοντά τους, να μην δηλαδή, τις πειράξουν. Οι εικόνες είναι τείχος αποτρέπει, προστασίας. Είναι τείχος προστασίας ακριβώς της δύναμης που δίνει στον κατέχοντα η ίδια η εικόνα. Ο Άγιος τον οποίο κρατεί, ο Θεοτόκος, ο Χριστός ή οποιοδήποτε Άγιος. Αυτά όλα, τα δρόμενα, περάσανε από σφύρα και άχμονα για να φτάσουν και να παραμείνουν μέσα στη ζώσα διαδικασία. Πάρα πολλά άλλα έχουν χαθεί έτσι, στη διάρκεια των αιώνων. Και μάλιστα έχουμε πολλά παραδείγματα, και θέλω να το πω αυτό, μη καταχρώμενο στο χρόνο σου, ότι έχουμε παραδείγματα ανθρώπων τους οποίους τιμώρησε άσχημα η Εκκλησία, εκεί τότε η τοπική Καπαδοκική Εκκλησία, γιατί συμμετείχαν σε έθιμα ειδωλολατρικά. Όπως επίσης έχουμε και παραδείγματα όπου λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος για τον πατέρα του, δίπλα στην Καρβάλη εκεί υπήρχε μία πόλη, σήμερα λέγεται Άβανος, τότε λεγόταν Βανέσα, είχε έναν ναό του Διός, του αρχηγού των Θεών, όπου κάθε χρόνο οι άνθρωποι, οι εθνικοί ας πούμε, οι ειδωλολάτρες, κάμνανε διάφορες θεατρικές παραστάσεις. Λέει λοιπόν ότι μία ομάδα γυναικών χριστιανών των πρώτων χριστιανικών χρόνων, έτσι μιλάμε τώρα το 300-400 πρώτη χριστιανική χρόνια, συμμετείχανε σε αυτές τις εκδηλώσεις του ναού του Διός. Το έμαθε ο Βασίλειος, ο Μητροπολίτης Κεσαρίας, και έστειλε γράμμα στους χριστιανούς της Βανέσας, του Άβανους, που είναι δίπλα στην Καρβάλη, όπως σας λέω, και όλοι όσοι συμμετείχαν στο δρόμενο να εξοριστούν. Να εξοριστούν, διότι δεν έπρεπε να είναι αυτοί σε ένα ειδωλολατρικό ναό και να κάνουν θεατρική παράσταση. Κατέφυγαν, λέει, όλοι αυτοί, και ήταν κυρίως γυναίκες, κατέφυγαν στον Γρηγόριο Πατέρα, στον πατέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος και περιμάζεψε αυτούς τους ανθρώπους, τους υπέθαλψε, τους περιέθαλψε, τους τάισε, και έγραψε γράμμα στο βασίλειο και του λέει: «Μα πρέπει να είμαστε τόσο βάρβαροι απέναντι σε χριστιανούς οι οποίοι προσπάθησαν να ενώσουν την ζώσα παράδοση, δυστυχώς στην περιοχή μας,
με τον χριστιανισμό, ο οποίος είναι η καινούργια χαραυγή, και εμείς θέλουμε ανθρώπους που θα νιώσουν αυτήν την αλλαγή. Και τελικά πράγματι, με την δική του έτσι υπερασπιστική γραμμή, του γέροντα πατέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, του συγχώρεσε ο Βασίλειος, ο Μητροπολίτης της Κεσαρίας, και γύρισαν πίσω στα σπίτια τους. Κάτι τέτοιο πιθανόν. Πάντως είναι σημαντική και αξία της συγχώρεσης. Και μπράβο που το έκανε τελικά. Έτσι, θα μπορούσε εντελώς εγωιστικά και... Ναι. Αλλά βλέπετε ότι εκεί πλέον μπαίνει και το θέμα του ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν επαρκώς μορφωμένοι και σπουδαγμένοι και με την εθνική παιδεία, δηλαδή και ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος. Στην Αθήνα σπουδάσανε, στο Πανεπιστήμιο του Πλάτωνος. Στην Ακαδημία του Πλάτωνος σπουδάσανε και γύρισαν στην Καπαδοκία, και στη συνέχεια πλέον γίναν αυτοί που ήταν οι κολόνες, οι μεγάλοι στυλοβάτες αυτού που λέμε σήμερα Ορθόδοξη πίστη και χριστιανική θρησκεία. Αυτό δεν είναι θέμα διδαχής ή μη διδαχής, είναι θέμα της ροής της ιστορίας του Βυζαντίου. Και ίσως αυτός όλος ο κύκλος της χαμένης μας ιστορικής μνήμης, γιατί τις περιοχές αυτές της ιστορίας δυστυχώς τους τελευταίους αιώνες και μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους δεν τις αναζητούμε. Και το ερώτημα... Αρχαιολάτρες έχουμε γίνει μόνο τους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή αυτή την περίοδο, τον 2ο-3ο αιώνα και μετά, μέχρι και την, όλο δηλαδή το Βυζάντιο και την Οθωμανική σχέση μετά του Βυζαντινού κράτους, δεν την έχουμε επαρκώς μελετήσει. Είναι απορίας άξιο, γιατί χρειάστηκε να περιμεσολαβήσουν τόσοι αιώνες από τον καιρό των ιεραρχών αυτών των φωτισμένων της Ορθοδοξίας, τον 3ο-4ο αιώνα, μέχρι να έρθει ο Θωμάς ο Ακινάτης και να επανασυστήσει τον Αριστοτέλη και την αρχαία ελληνική σκέψη στους δυτικούς για να γίνει η αναγέννηση. Γιατί αυτό συνέβη. Έτσι ακριβώς είναι. Και μην ξεχνάτε όμως ότι εδώ βάλανε... Γιατί χάθηκαν τόσοι αιώνες. Βάλανε πολύ μεγάλη πλάτη. Πολύ μεγάλη πλάτη οι πατέρες της Εκκλησίας και οι σοφοί της Εκκλησίας, διότι όλοι στην Εκκλησία δεν ήταν και άνθρωποι. Προφανώς. Βάλανε πλάτη πότε? Την εποχή της οικονομαχίας. Εποχή της οικονομαχίας τι ήταν, εγώ πώς την συλλαμβάνω? Σαν την εποχή της απόρριψης του ελληνικού πολιτισμού, του κάλους, της ομορφιάς, μέσω της διαδικασίας των έργων, των χειρών των ανθρώπων. Η οικονομαχία αυτό ήταν. Δεν θέλουμε ζωγραφική, δεν θέλουμε γλυπτική, δεν θέλουμε κτίρια με διάκοσμο. Τίποτα από το παλιό. Θέλουμε να είμαστε χωρίς εικόνες. Και εκεί παλέψανε, και η εικονολατρία είναι ακριβώς η αρχή αυτού του λεγόμενου παντρέματος του χριστιανισμού με τον ελληνικό πολιτισμό. Ο οποίος και έφτασε βέβαια στη συνέχεια στη Δύση. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε ξανά με σάγια και αναβίωση, αλλά με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό. Έναν τρόπο που εμένα, σας το είχα πει κύριε Ιωσήφιδη, το περασμένο Αύγουστο έγινε αυτό, ήταν μια εντελώς άλλου τύπου αναπαράσταση του δρομένου. Συνήθως στις αναπαραστάσεις αυτές έχει σημασία η παραδοσιακή στολή, έχει σημασία τα βήματα εμπροκειμένου όταν πρόκειται για χορούς κλπ. Το περασμένο Αύγουστο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για το γεγονός ότι τα Σάγια πέρασαν στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, κάνατε κάτι εντελώς διαφορετικό που, επαναλαμβάνω, σας το είχα πει και τότε, το βρήκα εξόχως ενδιαφέρον. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά με Σάγια, αλλά με τρόπο εντελώς διαφορετικό. Επιστρέψαμε, κύριε Ιωσήφιδη, είδαμε τα Σάγια, την αναβίωση αυτού του πανάρχιου δρόμενου, όπως έγινε την παραμονή του Φώτων λίγες μέρες πριν. Πάμε να δούμε μια ανατρεπτική αναβίωση του δρόμενου με άλλες αναφορές, εκεί στο πλαίσιο του γεγονότος ότι τα Σάγια εντάχθηκαν στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Στην παγκόσμια πλέον λίστα της UNESCO με την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, την αποδεκτή που πρέπει να συνεχιστεί.
Αυτό σημαίνει αυτή η λίστα. Ότι ό,τι εγγράφεται στη λίστα είναι πολύ σπουδαίο και πάση θυσία πρέπει να συνεχιστεί. Και αυτό έγινε τον περασμένο Αύγουστο. Έγινε τον περασμένο Αύγουστο. Το 22. Συγκεντρωθήκαμε στο. Όχι, το 22 εντάχθηκε. Τον περασμένο Αύγουστο κάναμε τον και περασμένο την περασμένο Αύγουστο μας έγινε η πρώτη συνέργεια. Και ήταν εκεί. Ρουμάνοι. Βούλγαροι. Βούλγαροι. Τούρκοι. Τούρκοι. Και πάμε να δούμε πώς έγινε αυτή η ξεχωριστή αναπαράσταση του δρομένου και επιστρέφουμε. Βλέπουμε την Καμήλα. Την κάνουν οι Θρακιώτες. Την κάνουν οι Καπαδόκες. Την κάνουν δεν ξέρω και σε άλλες περιοχές. Την κάνουν και στη Βουλγαρία. Την κάνουν και στην Τουρκία. Πολύ ωραίο είναι. Σαν έθιμο χαχά χουχού γύρω γύρω. Δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ. Γιατί γίνεται αυτή η Καμήλα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ο άντρας δίνεται νύφη και γιατί κυνηγάνε την νύφη και την κλέβουν και τρέχουν οι βοηθοί και χτυπάνε με τις ζωστήρες και παίρνουν πίσω την νύφη. Ποια είναι τελικά αυτή η νύφη. Συνδικτύωρουν και γκιόριωρουν ντεβεΐ. Ντεβεΐ για πιούλαρ Ιουνανισταντά, ντεβέ δάνσενε Ιουνανισταντά, ντεβέ δάνσενε για πιούλαρ Τουρκία, ντα για πιούλαρ Μπουλγαρισταντά. Το πιο σπουδαίο κομμάτι ίσως της ιστορίας ενός λαού είναι η άειλη πολιτιστική του κληρονομιά. Δηλαδή, ό,τι μεταφέρθηκε από στόμα σε στόμα ή ό,τι μεταφέρθηκε χρόνο με το χρόνο με τα έθιμα. Αυτό το σημαντικό κομμάτι, το οποίο έχει και βάθος τους αιώνες, μέχρι σήμερα δεν το αγγίξαμε και πάρα πολύ εδώ στη Νέα Καρβάλη με το Ήλιος και Πέτρα, γιατί ήταν ένα φεστιβάλ κυρίως από αυτό που αρεσκόμαστε να λέμε θέαμα. Έρχεται ο κόσμος, βλέπει ωραίο θέαμα, η Αυστραλία, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη και φεύγει. Από πέρσι υποσχεθήκαμε ότι το Ήλιος και Πέτρα αλλάζει. Το Ήλιος και Πέτρα θέλει να σταθεί στα πόδια του σαν ένα φεστιβάλ το οποίο θα σηματοδοτεί τη γνώση γύρω από αυτό που αφήνουμε πίσω μας και γύρω από αυτό το οποίο δεν ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Δηλαδή, αν σήμερα ρωτήσει κανείς γιατί έχουμε την Καμήλα, τους άντρες διμπαίνουν νύφες και τις γυναίκες και τρέχουμε από πίσω και χορεύουμε με τα κρόταλα, ίσως δεν θα μας απαντήσει κανείς. Θα πει είναι ένα ωραίο θέαμα. Δεν είναι όμως έτσι. Η άλλη πολιτιστική κληρονομιά, λοιπόν, η οποία καθιερώθηκε και υπογράφτηκε το 2003 και φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια, ήταν μια πρώτη άξιος ευκαιρία και επειδή τα Σάγια μπήκανε μέσα στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος από πέρσι, θεωρήσαμε ότι ήρθε η ώρα το Ήλιος και Πέτρα να αλλάξει, να μην γίνει θέαμα, αλλά να γίνει δίδαγμα, να γίνει ένα ιστορικό δεδομένο πλέον, το οποίο να αγκαλιάσει τον κόσμο που πραγματικά ενδιαφέρεται να ακούσει και να μάθει γιατί ακριβώς κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μας ακολουθούν τα Βαλκάνια. Αυτή η συγκριτική μέθοδος, δηλαδή οι Βαλκανικοί λαοί θα μας δείξουν τι κάνουν εκείνοι αντίστοιχα την ίδια περίοδο και γιατί το κάνουν. Όπως και οι Τούρκοι, οι φίλοι μας, τα Σάγια βέβαια προέρχονται από την Καπαδοκία, θα μας δείξουν τι κάνουν κι αυτοί. Όπως και οι Βούλγαροι, το ίδιο, θα δείξουν αντίστοιχα έθιμα του χειμώνα. Εγώ σταματάω εδώ, είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχής. Η UNESCO έτσι κι αλλιώς αγκαλιάζει και το Ήλιος και Πέτρα εδώ και 43 χρόνια. Η UNESCO αγκαλιάζει και τα δρόμενα της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Thank you.
κύριο Ιωσήφιδη και τον Αύγουστο να βγουν φωτιές, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Και την 1η Αυγούστου, 1 με 3 Αυγούστου, έχουμε τις φωτιές Αύγουστε, του Αυγούστου. Αύγουστε. Βέβαια. Και Αύγουστος Μασαλάχ, που το λέμε στην Καπαδοκία. Είναι, μοιάζει το εθνικό πώς σύστημα. Πώς οι εκλεκτικές συγγένειες σε αυτά τα δρόμενα με τους βαλκανικούς λαούς. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Μεγάλη συγγένεια. Μεγάλη συγγένεια. Μεγάλη συγγένεια. Και στις μεταμφιέσεις, συγγένεια. Έχει και στην Καμίλα. Η Καμίλα, θα σας πω, η Καμίλα αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας και της διάθεσης των ανθρώπων να εισαγάγουν και λαούς πέρα από την δική τους καθεστική ατάξη μέσα στα δρόμενα αυτά. Λέει η παράδοση ότι ο Θεός Διόνυσος έφτασε μέχρι την Ινδία για να μεταδώσει την θρησκεία της χαράς του γέλιου του πιωτού, γι' αυτό απεικονίζεται και με σταφύλια, και γυρνώντας από εκεί γύρισε με μία μεγάλη συνοδεία που απαρτιζότανε από καμήλες, καμιλιέριδες, μενάδες, δηλαδή τους ακολούθους του, όπως είναι, και αυτοί κάνανε μία μεγάλη πομπή επί μέρες ολόκληρες εκεί στην Καπαδοκία. Και έκτοτε παρέμεινε σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος η Γκαμίλα. Η οποία Γκαμίλα έχει έναν καμιλιέρι ο οποίος πρέπει να είναι μαύρος, στην πραγματικότητα, έναν μπροστάρι ο οποίος πρέπει να είναι περίπου σαν αυτό που γίνεται στην Οικίσχιανη, τους αράπηδες, ένας τέτοιος μεγαλόσωμος αράπης. Και τώρα εδώ έρχεται και μπλέκεται ο γαμπρός και η νύφη, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο η αρπαγή της Περσεφόνης, της κόρης της Δήμητρας, από τον Άδη, που τη θέλει να την κατεβάσει οπωσδήποτε νύφη κάτω στον Άδη, ωστόσο αντιδρούν οι υγιεινές δυνάμεις, προσπαθούν να την κλέψουν. Αυτός όμως έχει τα σάγια του συνοδούς του, οι οποίοι με τους ζωστήρες ή με ξύλα προσπαθούν και παίρνουν πάλι την νύφη πίσω. Είναι και αυτή μια δεύτερη διαδικασία, η οποία εμπλέκεται μέσα σε αυτό το δρόμενο που είναι τα σάγια. Βλέπετε δηλαδή, αυτά όλα έρχονται είτε είναι στην παράδοση των Καπαδοκών, είτε είναι στην παράδοση των Βουλγάρων, είτε είναι στην παράδοση των Γκαγκαβούζιδων. Θυμηθείτε τη λέξη, γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Οι Γκαγκαβούζιδες είναι μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι και αυτοί ξεκίνησαν από την Καπαδοκία. Είναι τουρκόφωνοι και αυτοί, όπως τους Καπαδόκες, γύρω στο 1250 και εξαπλώθηκαν στην περιοχή τις παραδουνάβιες περιοχές, ξεκινώντας από τη δική μας τη Θράκη. Και οι άνθρωποι αυτοί φέρανε μαζί τους την Γκαμίλα και τα έθιμα από την Καπαδοκία. Η Καπαδοκία αποτελεί επίσης πρωταρχικό πυρήνα αυτού που σήμερα ονομάζεται Καβάλα, εδώ. Και αυτό θέλω να το συνδέσω με το εικόνιο, όπου στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το πώς θα γίνει ο εορτασμός των 100 χρόνων 2024 από το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών. Έχουν όλα μία σημειολογία και μία πολύ σημαντική σχέση. Και να υποθέσω, για να περάσουμε σε αυτά τα δηλώσεις για, για τη συμπλήρωση, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του καπαδοκικού ελληνισμού, να υποθέσω ότι αυτή η όσμωση με ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό και την παράδοση από την Τουρκία, από την Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από τις όμορφες βαλκανικές χώρες, δεν ξεκίνησε φέτος. Προφανώς εδώ και χρόνια ανταλλάσσεται ιδέες, απόψεις. Άλλωστε γνωρίζετε, το Ήλιος και Πέτρα έχει γίνει 45 χρονών φέτος. Και να υποθέσω ότι αυτή η διαδικασία θα αναβαθμιστεί περαιτέρω τα χρόνια που έρχονται, έτσι. Θα αναβαθμιστεί. Με αφορμή και ό,τι συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι. Ακριβώς έτσι είναι. Και ήδη στο Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών, διότι η στέγη πολιτισμού είναι ένας φορέας τοπικής εμβέλειας, το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών
είναι ένας φορέας της παγκόσμιας κάλυψης του δεδομένου του Καπαδοκικού, δηλαδή της ιστορίας, της διδαχής των δρόμενων και φυσικά της μουσιακής απεικόνησης και της αρχιακής ανασυγκρότησης των όπου γης Καπαδοκών. Γι' αυτό είναι ένας κεντρικός φορέας, δηλαδή, παρόλο που βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη, λόγω ακριβώς του ότι εκεί είναι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, και έτσι έπρεπε να είναι, πώς είναι στην Παναγία σου Μελά στο Βέρμιο η ιστορική και θρησκευτική έδρα των Ποντίων, έτσι και στη Νέα Καρβάλη είναι η ιστορική και θρησκευτική έδρα των Καπαδοκών. Όλων των Καπαδοκών. Δεν είναι μόνο δηλαδή καρβαλιώτικο θέμα το κέντρο αυτό, το κέντρο Καπαδοκικών Μελετών. Το κέντρο Καπαδοκικών Μελετών λοιπόν προετοιμάζεται μαζί με την εφορία αρχαιοτήτων της πόλης μας, της Καβάλας, Καβάλας Θάσου, με την κυρία Δαδάκη, ετοιμαζόμαστε εδώ και 3 χρόνια. Με την συνεργασία πλειάδας αρχαιολόγων, καθηγητών πανεπιστημίου και ανθρώπων της τέχνης κυρίως, προκειμένου τι να κάνουμε, να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των συλλογών του μουσείου. Τι υπάρχει σε αυτό το μουσείο που έκανε τους Ευρωπαίους να το χαρακτηρίσουν ο θησαυρός των Καπαδοκών και ότι είναι ένα από τα 5 καλύτερα μουσεία της Ευρώπης. Τι είναι αυτό που υπάρχει. Έτσι λοιπόν. Τι είναι αυτό, κύριε Σφίδη, Χρονολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν τα αντικείμενα, τα οποία είναι συλλογές, δυναμικές, έτσι λέγονται, δυναμικές συλλογές που απεικονίζουν την μοναστηριακή ζωή στην Καπαδοκία τους προηγούμενους αιώνες. Δηλαδή αρχίζει από τον 5ο αιώνα, μετά την εποχή του Αγίου Γρηγορίου και φτάνουμε μέχρι το 1924. Αυτή η περιουσία η μοναστηριακή, όλα δηλαδή τα ιερά σκεύη, να πούμε έτσι, αυτά τα οποία λειτουργήθηκαν από τα χέρια των αγνών και αγίων εκείνων ανθρώπων, βρίσκονται σε αυτό το μουσείο. Αφού λοιπόν χρονολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από πλειάδα καθηγητών και συγχρόνως προχωρήσαμε και το θέμα των δρόμενων με την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, είμαστε έτοιμοι πλέον να δουλέψουμε σε 2 τομείς. Ο ένας τομέας είναι να διασπείρουμε αυτήν την είδηση και να μάθει ο κόσμος γιατί και τι έχει η Νέα Καρβάλη στο μουσείο της. Και το δεύτερο είναι το φεστιβάλ που θα γίνει φέτο να έχει και πάλι όσμωση μιας παράδοσης η οποία διαδραστικά μπορεί και εισέρχεται και στον ελλαδικό σημερινό χώρο, γιατί Ελλάδα και ελλαδικός χώρος είναι πολύ μεγαλύτερη έννοια, στο σημερινό ελλαδικό χώρο μέσω των γειτόνων, της, που είναι οι Βούλγαροι, είναι οι Ρουμάνοι, είναι οι Τούρκοι και άλλοι λαοί της Μαύρης Θάλασσας. Και αυτοί στην πραγματικότητα είναι γείτονες. Μην ξεχνάτε ότι ο Ποντιακός Ελληνισμός γειτόνευε και με τη Γεωργία και με την Αρμενία, οι Αρμένοι κι αν είναι γείτονες. Αυτά όλα θα απεικονιστούν στο επίπεδο του φεστιβάλ. Πάμε τώρα στο επίπεδο του γιορτασμού των 100 χρόνων. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία δένουν τα υλικά τα οποία έχουμε, τις ιερές σκευές και τα πράγματα που έχουμε στο μουσείο, είναι το εικόνιο. Το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως. Και να μιλήσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της αποψινής εκπομπής για αυτά, για τις εκδηλώσεις. Για το πώς θα κυλήσει. Με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τον ξεριζωμό του Καπαδοκικού Ελληνισμού, της νέας εγκατάστασης εδώ στη Νέα Καρβάλη και Αλαχού. Ή παντού σε όλη την Ελλάδα. Και Αλαχού. Και να δούμε τι προετοιμάζεται. Γιατί αυτά που προετοιμάζονται είναι πολλά και είναι σημαντικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είπαμε ότι το 2024 είναι το έτος που συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από τον Καπαδοκικό Ελληνισμό και να δούμε τι προετοιμάζεται ως στέγη πολιτισμού, ως κέντρο Καπαδοκικών Μελετών για αυτή τη χρονιά. Αυτή η χρονιά, ποια, λοιπόν, είναι τα σημεία αναφοράς αυτής της μεγάλης πορείας του Καπαδοκικού Ελληνισμού. Είναι αυτό εικόνιο. Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί την αρχή μας και το τέλος μας με μία σημειολογία η οποία θα ακολουθηθεί από πλειάδα πολύ ενδιαφερόντων εκδηλώσεων, όπως είναι
οι εκθέσεις του μουσιακού μας υλικού, οι εκθέσεις του αρχαιακού μας υλικού και του υλικού από φορεσιές και κουστούμια, και θα εξηγήσω πώς, όπως επίσης και η εκδοτική μας δουλειά, τα βιβλία τα οποία θα βγουν. Ξεκινάμε από το εικόνιο. Εμείς είμαστε παιδιά της Μητροπόλεως Εικονίου, έτσι μεγαλώσαμε, έτσι γαλουχηθήκαμε, της Μητροπόλεως Εικονίου και της Επισκοπής Ναζιανζού. Στη Μητρόπολη Εικονίου, προεστός, τοποτηρητής, ήταν ένας καρβαλιώτης αρχιμανδρίτης, ο Ιωάννης Παντελεημονίδης, ο οποίος και πέθανε στις 24 Ιανουαρίου του 1901, παραμονή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Εμείς, λοιπόν, την ημέρα αυτή θα είμαστε στο εικόνιο, όπως και ανήμερα του Γρηγορίου του Θεολόγου, σημειολογικά, θα είμαστε στην Καπαδοκική Καρβάλη και στο εικόνιο, σε ένα προσκύνημα εκεί, σημειολογικό, και στις 25 του μηνός θα ανοίξει η μεγάλη έκθεση της Ιεράς Σκευής, όπως ακριβώς την παραλάβαμε, φυσικά όχι τα αντικείμενα, αλλά φωτογραφίες, ένα συμπόσιο το οποίο οργανώνει, ένα διήμερο συμπόσιο που οργανώνει ο Δήμος του Εικονίου και μία έκδοση της διασωθήσας σκευής, αυτή την οποία δηλαδή έφεραν μαζί τους οι Καπαδόκες. Αυτά θα γίνουν στο εικόνιο 24, 25 και 26 Ιανουαρίου φέτο. Μία ομάδα 30 χορευτών επίσης θα ταξιδέψει μαζί, σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει μαζί, προκειμένου να επενδύσουμε και χορευτικά όλη αυτή τη σπουδαία και μεγάλη εκδήλωση. Στη συνέχεια, η έκθεση αυτή των αντικειμένων θα έρθει και θα εγκατασταθεί το μήνα Απρίλιο στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή στην Καβάλα. Σε συνεργασία με το Μόχα, στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή η έκθεση. Και γιατί στο σπίτι του Μεχμέτ Αλή? Θα σας εξηγήσω. Και στο τζαμί που έχει μέσα το Ιμαρέτ θα γίνει η έκθεση κοστομιών καπαδοκικών που θα δείχνει σημειολογικά την είσοδο των ανθρώπων αυτών από την Καπαδοκία και θα δείχνει και την έξοδο των μουσουλμάνων από την περιοχή μας προς την Τουρκία. Γιατί στο Ιμαρέτ? Γιατί το Ιμαρέτ ήταν σαν χώρος ο πρώτος χώρος στην Καβάλα, μαζί με τον Αηγιάννη, με τα κτίρια που υπάρχουν δίπλα στον Αηγιάννη στην εκκλησία, που δέχτηκαν τους πρόσφυγες, τους Καπαδόκες που ήρθαν εξαθλιωμένοι στο λιμάνι της Καβάλας στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου του 1924. Υπάρχει λόγος σοβαρός δηλαδή. Υπάρχει σοβαρός λόγος να τιμήσουμε τα χνότα των ανθρώπων αυτών και τους χώρους αυτούς που τους φιλοξένησαν. Αυτό θα γίνει τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα έχουμε αντίστοιχα, όπως και τον Σεπτέμβριο, την ίδια έκθεση στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα, σε συνεννόηση με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και τη διοίκησή του, όπου ανοίγει τις πόρτες του, αδελφοποιείται ουσιαστικά με το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών και έχουμε και εκεί αυτή τη δυνατότητα. Η έκθεση κοστομιών τον Οκτώβριο μεταφέρεται στο Ίδρυμα Ελληνικών Χωρών της Δώρα Στράτου στην Αθήνα, όπου εκεί θα έχουμε την έκθεση των κοστομιών, όπως αυτή απεικονίζεται στο Ιμαρέτ, και συγχρόνως θα έχουμε την έκδοση ενός μεγάλου βιβλίου που θα λέγεται «Η Μοναστική Αδελφότητα του Γκέλβερη», Επισκοπή Ναζιανζού είπαμε, η διασωθήσα σκευή. Τι διασώθηκε, τι ήρθε εδώ. Δηλαδή, ένας μπούσουλας τεράστιος, ένα βιβλίο, το οποίο πλέον θα λέει ότι 100 χρόνια μετά αυτή είναι η προσφορά μας σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια και φέραν όλα αυτά τα πράγματα. Οι εκθέσεις αυτές και αυτές οι εκδόσεις από εκεί θα μεταφερθούν και θα πάνε στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι γιατί σημείο αναφοράς των Καπαδοκών. Πάλι. Ακόμα, βεβαίως, εκεί ήταν η μεγάλη του έδρα, δίπλα στο Πατριαρχείο. Εκεί είναι, ακόμα,
Καπαδόκες, από τους επιζώντες εκεί, τους 1.500, 1.500 ή 700 είναι Καπαδόκες. Καπαδοκικής καταγωγής που μείνανε στην Κωνσταντινούπολη. Θα τιμήσουμε λοιπόν την Ιερά Έδρα και το Πατριαρχείο μας και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι πρόσφυγες κατέβηκαν στο Καραμπουρνάκι εκεί, να έχουμε την αντίστοιχη εκδήλωση που πάντα θα συνοδεύεται από διαλέξεις και από μικρού τύπου συμπόσια τα οποία θα πλαισιώνουν τις εκδόσεις μας, τις εκθέσεις μας του υλικού αυτού. Βεβαίως, δεν θα παραλείψω να πω, και στη διάρκεια του Ίδιος και Πέτρα και στη διάρκεια των εκδηλώσεων ως τη Μονήμαρα των Καπαδοκών τον Αύγουστο, αυτές οι εκθέσεις θα υπάρχουν και στο ακόντισμα. Για να τις δουν όσοι δεν τις είδαν στο ΙΜΑΡΕΤ, να τις δουν και στο ακόντισμα. Και δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες ημέρες που διέρευσε κάπως το πρόγραμμα αυτό, δεχόμαστε αιτήματα και από άλλες πόλεις της Ελλάδος, όπως για παράδειγμα είναι η Δράμα, να μεταφερθεί με κάποιο τρόπο η έκθεση αυτή και εκεί. Δεν μπορώ να προκαταλάβω την διάθεση των ανθρώπων όταν θα έρθουν εδώ στο ΙΜΑΡΕΤ να δούνε αυτή την έκθεση της Ιεράς Σκευής ή τα κοστούμια που έχουμε στο Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι, και θέλω να κάνω και μία έκκληση αν θέλεις, κύριε Σπιτσέρη, όλοι οι Καπαδόκες οι οποίοι μας ακούνε και οι γόνοι των Καπαδοκών που έχουν καπαδοκική καταγωγή ή όσοι είναι φίλοι των Καπαδοκών, εάν έχουν κάτι το οποίο θέλουν να παραμείνει ζωντανό στη μνήμη των ανθρώπων από την πορεία των προγόνων τους, να έρθουν στο Μουσείο του Καπαδοκικού Ελληνισμού στη Νέα Καρβάλη και να το φέρουν όπως το κάνανε τόσοι άνθρωποι μέχρι σήμερα. Και βεβαίως το πλέον σημαντικό, να εγγραφούν στους καταλόγους της κοινότητας των Καπαδοκών. Γιατί το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών δεν είναι ο πολιτιστικός σύλλογος της Νέας Καρβάλης. Είναι το πανελλήνιο και παγκόσμιο όργανο των Καπαδοκών. Και αν δείτε και την Οργανωτική Επιτροπή, είναι 25 άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίου, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, συγγραφείς και άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, σε τόση μεγάλη δυνατότητα παρέμβασης που είναι απίστευτη για τις δυνατότητες της πόλης μας και του χωριού που λέγεται Νέα Καρβάλη. Άρα, σας περιμένουμε με οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε λόγο να έρθετε κοντά μας αυτήν τη χρονιά, ειδικά στα 100 χρόνια όπου θα τιμήσουμε τους ζώντες και τους νεκρούς μας. Κύριε Σφύρη, ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια του 1981. Είναι νομίζω καιρός και για μια αναδρομή. Είστε ικανοποιημένος με ότι καταφέρατε? Υπάρχουν πράγματα που ενδεχομένως θα θέλατε να επιτύχετε και δεν τα έχετε επιτύχει? Ναι. Και ποιοι είναι οι στόχοι από εδώ και μετά? Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα που πετύχαμε. Πετύχαμε καταρχήν να συλλέξουμε το υλικό αυτό, το οποίο μας βάζει στη δυνατότητα της πρωτοπορίας σήμερα, το οποίο θα ήταν σκορπισμένο από εδώ και από εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση, θα χανότανε. Θα πετιότανε στον κάλαθο των αχρήστων. Είτε αυτό είναι το ιστορικό αρχείο της Καπαδοκίας, είτε αυτό είναι οι μουσιακές μας συλλογές, είτε αυτό είναι οι συλλογές των φορεσιών. Δεν θα υπήρχαν. Είναι δεδομένο. Οπότε από αυτής της πλευράς είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και με τον εαυτό μου και το προγραμματισμός μας πάει καλά. Αυτό το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι λόγω της μεγάλης απόστασης από τα κέντρα λήψης αποφάσεων που είναι η Αθήνα, από την απομάκρυνση των τοπικών παραγόντων κυρίως, από την λογική του πολιτισμού τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε επαρκώς, όχι ότι δεν μας βοηθούν, δεν έχουμε κανένα παράπονο, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο μας, ούτε δεν είναι θέμα παραπών. Αλλά αυτό το επαρκώς που λέω δεν είναι αυτή η βοήθεια η καθημερινή που παρέχεται σε όποιον θέλει να προσφέρει κάτι. Είναι να βοηθήσεις κάτι μεγάλο να σταθεί στα πόδια του. Κάτι μεγάλο για να σταθεί στα πόδια του θέλει και μεγάλες αποφάσεις. Από τους τοπικούς
κυρίως παράγοντες. Πράγμα το οποίο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Πιστεύουμε ότι και αυτή μας η δυναμική που θα αναπτυχθεί το 2024 θα δώσει τη δυνατότητα στους τοπικούς άρχοντες να καταλάβουν αυτό το οποίο ξέρει πολύ καλά η Αθήνα. Αλλά δεν βρίσκει τον τρόπο να φτάσει κοντά μας και να μας βοηθήσει μέσα από όλες αυτές τις δεδαλώδεις διαδικασίες των μνημονίων όπως αυτές γίνανε τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί έχουμε πρόβλημα, υποφέρουμε. Δηλαδή είμαστε ένας γίγαντας που θρέφεται με αντίδωρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που έγινε στη Νέα Καρβάλη και αυτό που καταφέραμε, όλοι οι άνθρωποι που δουλέψαμε, γιατί δεν είμαι ο μόνος, εγώ έβαλα το όραμα, τον προγραμματισμό, αυτό που καταφέραμε είναι κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει κανείς εύκολα. Και λυπάμαι που θα το πω, δεν είναι συγκρίσιμο με μικρής δυναμικής προσπάθειες οι οποίες γίνονται, όχι γιατί εμείς είμαστε κάποιοι, τελευταία σκουπίδια του κάδου είμαστε, αλλά γιατί το υλικό το οποίο διαχειριζόμαστε και οι ιστορικές περίοδοι στις οποίες αναφερόμαστε είναι από τις λαμπρότερες και από τις λαμπρότερες σελίδες του ελληνισμού και του Βυζαντίου. Μια εποχή για την οποία δεν γίνεται πολύς λόγος. Δεν γίνεται πολύς λόγος. Το Βυζάντιο και κυρίως οι περιοχές αυτές, δηλαδή, ας πούμε, λέει, εγώ είμαι, λέει, Μικρασιάτης. Βρε, Μικρά Ασία είναι σαν να λέμε είσαι Ευρωπαίος. Θα πεις ότι είμαι Έλληνας. Ο Καπαδόκης θα πει ότι είμαι Καπαδόκης. Η Καπαδοκία ήταν ένα κράτος. Ο Πόντιος θα πει είμαι Πόντιος. Ο Θρακιώτης θα πει είμαι Θρακιώτης. Και ο Ίωνας θα πει είμαι Ίωνας. Λέγοντας είμαι Μικρασιάτης, χάνεις την ουσία της ιστορικής σου διασύνδεσης. 100 εκατομμύρια φορές το επαναλαμβάνω αυτό. Απ' την άλλη, Μικρασιάτες, Μικρασιάτες. Ανατολή, είναι η Ανατολή. Ναι, το θέμα είναι ότι χάνεις τη διασύνδεση. 30 αιώνες ελληνισμός ήταν εκεί. Ναι, χάνεις τη διασύνδεση με την ιστορική σου παρακαταθήκη. Δεν μπορείς να επικεντρώσεις. Σήμερα η μοντέρνα αρχαιακή λογική λέει ότι ένας επιστήμονας ή μια ομάδα επιστημόνων επικεντρώνονται σε 1, 2, 3 μέρη το πολύ. Και αυτή είναι μια δουλειά ζωής. Κάνουν 3-4 εκδόσεις, είναι για όλη τη σου ζωή. Δεν μπορείς λέγοντας μια λέξη Μικρασία, εσύ να απλωθείς σε όλο αυτό το αχανές ελληνικό σύμπλεγμα των πατρίδων της Ανατολής και να μπορείς να είσαι έντιμος με την ιστορία. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Μάλιστα. Απλά κάνεις πασαλίμπατα. Εμείς λοιπόν αυτό που καταφέραμε και αυτό που με ρωτήσατε είναι ότι δεν κάνουμε πασαλήματα. Επικεντρώνουμε σε συγκεκριμένο χώρο και καλλιεργούμε συγκεκριμένες προσδοκίες στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας. Αν πετύχαμε κάτι είναι αυτό. Μάλιστα. Κύριε Σφίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Και εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να απλώσουμε ίσως ένα κομμάτι που δύσκολα κανείς το κάνει η εκπομπή και το βγάζει στον αέρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή ήταν μια ιδέα από τον περασμένο Αύγουστο. Σας το είχα πει τότε, έτσι. Αλλά είχαμε μπροστά μας εκλογές. Και σας είχα πει ότι είναι μπροστά οι εκλογές, δεν. Μετά ήταν οι εκλογές, ήταν το μετά των εκλογών, ήρθαν οι γιορτές, ήταν ευκαιρία να τα πούμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμπίπτει η εκπομπή και ο λόγος αυτός και με την αρχή και είστε ο πρώτος πραγματικά στον οποίο αναγγέλω αυτό το πρόγραμμα το οποίο συνέχεια θα ανακοινωθεί φυσικά σε όλα τα μέσα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ να είστε καλά. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε συντονισμένοι στο Σέντρο για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.